Τώρα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη όμως, κυρίες και κύριοι, στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί ζουν στους ρυθμούς των F-16 και οι πληροφορίες μας θέλουν την Άγκυρα να πιέζει πλέον να πάρει τα νέα F-16 και αυτό το ταχύτερο δυνατόν, Μανώλη. Ακριβώς, διότι θα υπάρχει καθυστέρηση, λένε, τουλάχιστον για τα νέα F-16. Ο εξυγχρονισμός των 79 θα γίνει πιο γρήγορο στην τουρκική αεροπορική βιομηχανία, ωστόσο τα 40 F-16 ενδεχομένως να αρχίσει η παραλαβή τους μετά το 2028. Αυτός είναι και ο λόγος που στην Τουρκία ήδη υπάρχουν πληροφορίες πως θα προτείνουν στους Αμερικανούς τη συμπαραγωγή των 40 F-16 στην τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία, στην TUSAS. Ήδη έχουμε, λένε, την εμπειρία από τις προηγούμενες παραλαβές της τουρκικής αεροπορίας. Γιατί όχι τώρα? Βέβαια, το ζήτημα είναι τι θα απαντήσουν οι Αμερικανοί. Και επειδή υπάρχουν διάφορες επιφυλάξεις για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο επόμενο διάστημα, άλλωστε, μάλλον στο Κογκρέσο θα γίνουν τέτοιες συζητήσεις ή θα υπάρχουν τέτοιες διαβεβαιώσεις, ενδεχομένως η επιθυμία των Τούρκων να μην γίνει πραγματικότητα. Αλλά στην Άγκυρα λένε ότι θα το προσπαθήσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Μένει να το δούμε.